αυτιά μου μ' ανοίχτα πάνια. Για ποια πελάγα ουράνια αστρά μαγικά, για που το βάλες καρδιά μου μ' ανοίχτα πάνια.
τα κινητά για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η θεατρική μας ομάδα αποφάσισε ομόφωνα
να αφιερώσω την απόψινή παράστασή μας στη μνήμη του Βαγγέλη Ακουμάκη, θύματος της ενδοσχολικής βίας. Στέλνοντας το μήνυμα να μην υπάρξει ποτέ ξανά βία στα σχολεία και σε ολόκληρη την κοινωνία. Και το μήνυμα αυτό το στέλνουμε με λίγες κριτικές μαντινάδες. Γιάννης και ο νεαρός σπουδαστής ήταν ένα κριτικόπουλο που μπήκε στα σπίτια μας και έγινε η οικογένειά μας. Τις μαντινάδες αυτές θα απαγγείλει σύσσωμη θεατρική ομάδα σε ένα κύκλο που θα συμβολίζει την ενότητα ενάντια σε κάθε μορφή βία. Σαν να δει
Ψαλμούδιες λέει, ψαλμούδιες λέει. Είναι η ιδέα, είναι η ζωή, καταπροδομένη, καταπροδομένη. Είναι ένα Ιούδας, μελάνο πρωί, πολύ οικουμένη, πολύ οικουμένη. Είχε και χοντέλια και κάνα.
εκκλησίες πολλές. Το κόμμα θέατρα, σε κερκανέδες, καφέ αμάν. 7 χαμάν δεν έχεις μείνει μας, Γαβρία μου. Ένα χαμάν να τα λέγεις. Όμορφα γονάκια, με τρούλο, και στα τουβάρια μέσα σκαλίσματα ειδών. Στις κάμαρες τους μέσα έκαμε στο λουτρό σου και ο ατμός δεν σ' άφηνε να το πει στο λαό σου. Σαν έπιανες από εκεί, τη λιγόσουνα τα πονούσια και ο χαμαθής σε περνούσε στη σάλα για το τσάρι. Μια μισή ώρα έπρεπε να μείνεις αυτού, να στεγνώσεις καλά-καλά, μην αρπάξεις καμιά πούντα. Στερνά, έφυγες για το σπιτικό σου και θάρρευες πως πετούσες. Τόσο ανάλαφρος γενός μου. Σαν να πέταξες από πάνω σου το περίξω λίπος. Οι γιάντες ξεχνάνε λέγα. Κάθε Σάββατο, ασλάκι μου. Ερχόταν και ο παππούς μαζί. Τι με λέγεις, εγγόνα μου, τι με λέγεις, στα χαμάμια μαζί με τους άντρες. Όχι, μάτια μου, όχι, χωριστά αυτοί από μας, άλλη μέρα εκείνη, άλλη εμείς. Εγώ πήγαινα με την αδερφή μου την Ερυφίλη και με δυο ξαδέρφες. Μετά το χαμάμ, μας κερνούσε ο θείος μου ο Τιμόθεος, σε κέρ παρέ με τον τουρμά, στο σελί με φέρνει το ζαχαροπλαστείο. Να τρώει η μάτρα και του παιδιού να μην κλείνει. Είχες αδερφές, φίλοι, δεν μας μίλησες ποτέ για αυτό. Μήπως έχω εγώ το όνομά της. Ναι, κουζού. Το δικό της όνομα σε δω κάτω. Ήταν η μικρότερη αδερφή μας ανάμεσα σε 7 παιδιά. Τόσο πολλά αδερφιά. Ναι, ένα τσούρμα. Δυο από το σπίτι μας φωνές. Και η φίλη γιαγιά μου δεν γύρισε στην Ελλάδα. Όχι, Τζάνε. Δεν γύρισε. Και γιατί δεν γύρισε, την αφήσατε εκεί, μονάχη της. Όχι ακριβώς μονάχη της. Μαζί με τον καλό της. Χωνεμένη ιστορία, πολλά τέτοια λίγες χαρές. Θα μας θυμίζει για κάτι αυτή την ιστορία, για να μάθω κι εγώ τι ήταν στην ονόματή μου. Σε παρακαλώ, Μενέκα, πες μας, ξέρεις πώς θα πάμε τις ιστορίες της μικράς Ήλας. Δεν είναι μεσελάδες για παιδιά. Κρύβουν μέσα τους μεγάλη θλίψη. Μεγαλώσαμε, καλή γιαγιά. Ακόμα καλά τι λες μυρίζεται, Παναγία μου Σμυρνιώτησα. Αυτά τα τσουτσουκλάκια θα με τρελάνε. Δεν είναι για την ηλικία σας τέτοια μου χαπέτια. Άφησε μια άλλη φορά θα σας πω. Φτάσουμε Νέκα, πες μου στην ιστορία της Ελφιέλης. Βάει, βάει, βάει. Τσουτσουκλάτε λένε, τρελόπαιδα. Με καταφέρατε πάλι. Χάιτε. Ας γυρίσουμε στην πατρίδα την ανισμότητη. Θα ρεύω και ως φρένο με τους παστομάδες και τα κεβάπια. Αχ, Σμύρνη μου, ξενογιάστα. Να, εκεί στο βάθος σαν να βλέπω το μαχαλά. Εκεί δεξιά, με το τσαϊχανέ, δίπλα του, το γαλατά του, Μουσταφά. Ζερβά το πάρκο με τους πίνικες. Πίσω από το πάρκο η εκκλησία του Άγιου Νικόλαου. Και δίπλα της το καπελάκι του τον Οικόστρατο. Μπροστά του το μαγέρι του Δαφέρα Βάρη. Και κολλητά με αυτό το σπίτι. Και την Κλεισαμάνια. 1922. Η Κρασία, το όμορφο του ποτέ. Η Σμύρνη, μια πλανέτα. Στο γονάκι μας, η ευτυχία ατόπια. Κυριακή απόγευμα. Όλοι κατεβαίνουν από τις κάμαρες του στρογγυλά. Ο μεσημεριανός ύπνος στα μέρη μας βάλσαμε, σωστό. Τα σηκώνες από το κρεβάτι μου, το κεφάλι ανάλογο. Πρωί, μεσημέρι, κάτι, στο φαγωγότη, στο καφέ και το τσάρι, να κάθονται στη φάκα. Κάτω ένα. Να. Σαν να τους βλέπω ζωντανά κατά την Κρήτη. Πρώτη και καλύτερη, η αδερφή μου, η Τασό. Μεγαλύτερη από όλα τα παιδιά, ξενικά και φιλικά. Αυστηρή, σαν κυραμπασκάλα.
πάντα καθισμένη στη μέση χαμηλών καναπέδων και ποτέ χωρίς δουλειά στα χέρια της. Λίγο μετά, κατεβαίνει ο μεγάλος αδερφός, ο Κωνσταντίνος. Ίδιος και απαράδοτος ο πατέρας μας. Χτιστός σας λέω. Καλή είχε και τα πουλιά του. Περπατούσε με τα χέρια στις τσέπες. Έκαμε λογαριασμούς χωρίς μολύβι. Γελούσε βροντερά. Και σαν ρούφα για τον καφέ και το τσάι του τον άκουγε η γειτονιά. Τρίτη, κατέβαινα εγώ. Μια ζωή να κουβαλώ τα φαγιά ή τα γλυκά και γιάχνιζε μάλλον από τα χαράματα ως το μεσημέρι. Βαχαρομύριζε ολάκερο το σπιτικό. Σιγά καλή γιαγιά, μας τσελίγωσε. Μόλις το γιος μου είναι ιστορία της Ερφύλης, θα μας χάσει με τον έργο σκουτέρας. Και καλό το πούρεκο γιαγιά, εντάξει. Καμά, γίνεται να μη σας κάνω. Και μετά γιαγιά, πες μου στη συνέχεια. Χάιντε να καλή. Να την πω. Μετά από μένα το λοιπόν, ήρχονταν στον οντά τα δίδυνα. Αγόρια για τα δυο, να τα πιει σε ένα μαστραβά νερό. Ο Κύμος και ο Ρέτσας. Μαθητές και οι δυο, στην έκτη τάξη του σχολαρχείου. Πρώτη στην τάξη τους και σε όλο το σχολείο. Ήθελαν, λες, να σπουδάσουν αρχιτεκτονική. Τελευταίες έμεναν στην κάμαρα οι Καλλιό και οι Ελφίδη, μαθήτριες και οι δύο του Παρθεναγωγείου. Η μία στην έκτη, η Καλλιό, η άλλη στην πέμπτη, η Ελφίδη. Έψαναν αυτές τους καφέδες, μα είδες ποτέ δεν άρχισαν. Ούτε και τα φίλια. Το απαγόρευε η μάνα που συνήθως έπαιρνε μουρμουρίζοντας. Γι' αυτούς είχε πάντα χυμούς φρέσκων φρούτων. Τα σου πιέστηκε για να έχει να γκρινιάζει. Άμα δεν σε ακούει το ζυμάρι, καλό λαχμαζούν δεν έγινε. Δύο ώρες έφαγα να το παλέψω. Την κακή μέρα βρήκες κι εσύ να ανακατώνεις αλεύρια και να γιαχνίζεις. Τι να κάνω, μωρή. Από χτες με γεροφέρνει ο Κύμωνος και ο Ρέτσι να τους φτιάξω λαχμαζούν. Μήπως τους είπες και ποτέ όχι. Και τον ουρανό να συζητήσει όταν βάλεις καλά να τον κατεβάσει. Σαν δεν γίνεις μάνα, κάνε σε αλλιώτικα. Όποιος ακούει, θα ρεύει πως και στα 7 παιδιά σου τα ίδια κερακέματα κάνεις. Να φανεί ξένο στο σπίτι, να σε πιστέψει κιόλας. Δώσε μου, μωρέ φαιναρίτη, τον καφέ μου. Μη και την πάρω καπίστη στο στόμα. Μα λέει διαχωρισμό δεν κάνει. Αγλεγκόν. Σοηλέ, μάνα. Σοηλέ. Ήταν σώμα σαν έκανε ζηλιάρε. Τώρα θα τη μάθεις. Μάνα, βάλε και λίγο κίνδυνο στο κύμα. Το ξέρεις, τα, πως ο Κωνσταντής δεν το θέλει. Τον αναβουλιάζει. Των αγοριών θελήματα του Θεού που λες. Κομμάτι στο σπιτικό σου σαν παντρευτής. Δηλαδή, ποτέ. Αν ζούσε ο πατέρας. Θα σέβανε στη θέση σου, κυρασινόη. Αυτό δεν θα έβγες τα σώμα. Ήταν δίπιος ο πατέρας μου. Δεν χώριζε τα παιδιά τους αρσενικά και θηλυκά. Τους είχε όλους ίσα και όμοια. Περσινά ξινά στα φίλια. Που λέγει και η θιά μου τα σκανή. Ερφίλη, καλό. Διαβάσατε τα μαθήματά σας. Ναι, μα, να διαβάσουμε. Εγώ ανεβαίνω στην κάμαρα μου. Έχω να τελειώσει την εργασία μου στην Κολονάξαγορα. Στην τελευταία ενότητα βρίσκομαι. Και ελπίζω να είναι καλύτερη. Λογαριάζεις χωρίς το ξενοδόχο. 5 μέρες την δουλεύω εγώ. Γίνεται αριστούργημα. Ζαναβαριά. Να δούμε πρώτα τι θέλει και ο κύριος καθηγητής. Θα έρθω αύριο από το σωρακείο να τον ερωτήσω. Μετά κουβεντιάζουμε τρεις μας. Άντε τώρα. Επί το έργο. Που λέει ο Μαρπαλάκος. Κωνσταντίν, πάρε λεφτά από το δωράκι και πετάξου στη συνάντη. Κομπερώνεις τα και σάθυρα από χρεσινά και αγοράζεις στο κατόφι μαχλέπι, κάπαρ και σαφράν. Σημανά, τρελάθηκες. Κυριακή, μη κλειστά τα μαγαζιά. Ξέρω, μωρέ, τι σε λέγω. Τον έφερα μπαχάρια σήμερα από την πόλη και τα τακτοποιείς στα ράφια. Πάμα, μάνα, πάμα. Με την ευκαιρία θα δω και τον αγκαλιάσουμε τον λατή. Να έρθουμε κι εμείς, Κωνσταντίνο, να μας κεράσει κανένα εκμεκ. Μην παραλείψετε, από χτες έτσι δεν αυγείτε. Δεν θα γίνω το λογριά γιατί το θέλεις εσύ. Αρσούζα! Η γλώσσα σου άνθρωπα μένει! Βρε Τασό, κάνε με τα μαθήματά μας. Δουλειάς δεν έχει αυτό το σπίτι. Ποιος θα τις κάνει γειτόνισσα. Θα σε βοηθήσω, άδερφη. Άφησε έτσι να πάνε. Φεραρέτη, σταμάτα να τις κανακέβεις. Μεγάλωσαν πια. Και είναι καιρός να συμμαζευτούνε. Τασό,
Πάψε να παίζεις τη μάνα! Επειδή εσύ δεν είδες τα γράμματα και γίνηκες νοικοκυρά, δεν σε φταίει κανείς. Αυτές θα γεννούν επιστημόνισσες. Ρε φίλε, καλό, είμαστε. Θεό μου. Και μην παίρνετε πολύ αέρα. Να βοηθάτε και την τάσο κάπου κάτω. Όταν δεν έχει κυρία. Ναι, αδερφέ μου. Θα γεννεί κατά πώς δεν. Τασό, πάψε να με πειλαθέρεις. Μην τα βάζεις με τις μικρές. Και προπάτω με την Ερφύλη. Το ξέρεις, δα, πως από μικρή ήταν η φυλάστη μου. Εγώ δεν θυμούμαι ποτέ την Ερφύλη άρρωστη. Μια ζωή κάνει του κεφαλιού της. Δείξε με το φίλο σου να σε πω ποιος είσαι, όπως λέει και η παροιμία. Τώρα από πού ξεφύτρωσε η παροιμία δεν ξέρω. Με τον Ερχάντε κάνει παρέα. Πήρε τα φούρια. Τι λες που κακόχρονο να έχεις! Στην ίδια βλή μεγάλωσα. Τα σπίτια μας, μέσω τυχιά. Και έπειτα, με τις αφηγένες του φιλιλένας από παιδιά. Σαν αδερφές μεγαλώσαμε. Η μάνα της, η γιαγιά του Ερχάν, λύτωσε το πατέρα σου που φέρει ο Θάνο. 40 μεγάλωσα την κατροπάρχη με τα πότανά της. Και έχει στόμα να μιλείς για τους ανθρώπους. Αθέω φοβή. Καλά. Καλά, δεν ξαναμιλώ. Το καλό που σε θέλω. Μάνα, εσύ την έδωσες τέτοια φάρητα. Τώρα δεν είναι αργά να τη σταματήσει. Και τι να κάνω, Φιλατέρα. 7 παιδιά μοναχή μου και πώ να τα κουμαντάρω. Έδωκα του Κωνσταντή τα χαλινάρια για να σε διαφετεύει και να φέρνει πόρτα στι δουλειέ μα και στην τασό των νοικοκυριών. Μα αυτή, εκείνη και γενικό δεβαίνα τη. Πάλι καλά που δεν την αρπάζει τα μαλλιά ο Κωνσταντή. Είναι τη λογική ο μεγάλο. Δεν τη ξυσυνέριζεται. Φινόμενη συμπόρευε να λέτε αυτή. Μπορεί να με πει. Ο πατέρα σου ήταν Θεού μου Δημήτρη. Τα αδέρφια σου, καλό μου. Είχαρη συνεργό ή κακιά. Κακιά δεν είσαι μάνα. Πες με τώρα και αρσούζανε να αποτελειώσεις. Άσε με στον αδέρφια μου. Όπως θέλεις. Εγώ μαζεύω τα φλιτσάνια και πάνω το κίνο. Έχω να ετοιμάσω κουτίλες και τα λιγάκι το γλυκό. Θα κάνω αύριο και νουφέ. Βοήθα, Παναγία μου, να κουμαντάρω καλά τη φαμίλια μου. Κι αν έκανα καμιά αμαρτία, θα αφέντες. Φοβούμαι να μην βγει στη φόρα το παλιό μου στη χώμα το παιδί. Θεέ μου, μεγαλοδύναμη, προστάτεψέ με. Κάθαρμα πραγματικό.
Έκανε σημεία και πέρα τα σφάγη των Αρβενέων. Σε φίλε, φοβόμουν πως θα συμβεί ξανά το ίδιο. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε την πατρίδα μας και να φευγατιστούμε για την Ελλάδα. Αχ, τρελά, τι φταίξαμε και πληρώνουμε τέτοια χρέη. Καλά δεν ζούσαμε μέχρι χτες, Ρωμνοί και Τούρκοι. Εμένα, ρωτάς, αδερφέ, μαζί μεγαλώσαμε. Μαζί στο τραπέζι, μαζί στις σαλάνες, πολλές φορές και στον ύπνο. Μοιραστήκαμε χαρές και τέτοια. Κλάψαμε πλάι-πλάι. Τραγουδήσαμε μανέλης. Γεννήκαμε αρκαντάσια, αφόριστα. Για αυτό το σύνδεσμο. Δεν έκαναμε κακό. Πάρεξε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Η γιαγιά σου, η Ναζιρέτ, γλίτωσε τον πατέρα μου, απάνω και μεγάλη. Οι μάνες μας σχεδόν αδερφές. Εμείς το ίδιο. Πώς να χωριστούμε τώρα. Σαντί, ο πόνος για μένα είναι διπλός. Και χάνω τον αδερφό μου και φταίνει γι' αυτό η Τούρκη. Πώς να στέψω τέτοιο κακό. Νιώθω να πνίγομαι. Παρακαλώ μέρα ρίθα τον Αλλάχ να μην μ' αξιώσει να ζήσω κι άλλο διώγμο. Κλαίω συχνά το βράδυ σκέφτομαι το φίλο μας τον Ωραν. Ποιος ξέρει. Μπορεί αύριο να κλαίσεις και για μένα. Κωνσταντή, για άτομα, μην κάνεις τέτοια καλαμπούρια. Ρε φίλε, οι τσέτιδες είναι φωνιά τους. Το κράτος τους αμόλυσε για να μας εξοντώσουν. Ντρέπομαι, αρκαντάς μου. Ντρέπομαι να σε κοιτώ στα μάτια. Το ξέρεις καλά, πως κι εγώ και η φαμίλια μου λογιάζουμε αυτούς και αυτούς τους πεζοπαίκηδες. Θα έδινα και τη ζωή μου για να σε προφυλάξω. Το ξέρω, Νάτι. Βάλα το χέρι μου στη φωτιά για την πέσα σου. Μα δεν μπορείς να κάνεις κάτι, σαν ξεκινήσεις το κακό. Μονάχα, να έχεις το νου σου. Την έννοια σου, εμάς. Εδώ θα είμαι, αδερφέ. Στο πλάι σας. Και ό,τι χρειαστείτε στο σπίτι μου, ναι. Είναι και δικό σας σπίτι. Δεν θα αντέξω να σας χάσω. Τι που πέντε να σε λαθεί. Γιατί να μας χάσεις, αστράμι μου. Ο Λατίφ μάνα ελέγχει... Δεν ρώτησε εσένα, Κωνσταντή! Τον Λατίφ ρώτησα! Πες μου, καλύτερα. Γιατί φοβάσαι πως θα μας φάσεις. Αρσυνόητες, μα κάτι... Κοιτάμε στα μάτια, Λατίφ. Σε ξέρω από παιδί. Πηγαίνετε. Πειράζει που μας αποφάσεις το κυβέρνης. Διαδώσεις, πατή μου. Διαδώσεις. Α, πρέπει να πει. Ποτέ δεν τα κατάφερες με τον ξένο. Καθάριος σαν νερό είσαι πράγμα. Έχεις δίκιο, Ανιτή. Δεν μπορώ να λέω γυαλά. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κουτούρτισαν οι τσέτιδες. Την πέμπτη το βράδυ, μπήκαν στο σπίτι του Δαλικριάδη και τα έκαμε αλαμπόγιαλος. Μέχρι και το εικονοστάσι της αλαπάτησε. Πανάγια μου, κόσμο σώστη. Λυπήσεις. Και τι να κάνουμε τώρα. Αν συνεχίσουν έτσι, θα φύγαμε. Τι κρίνεις, μάνα. Να προσμένουμε στα βρωμένα χέρια. Η Παναγιά θα μας σώσει. Στο τι μη βλαστημάς. Αΐ. Εγώ ξέρω πως αν δεν κουνήσεις το χέρι σου, χαΐ δεν έχει από πουθενά. Ούτε από το Θεό. Και ποιος μπορείς να τα σκαλεύει με τούτα τα διαβολικά. Ο Μύρονο Νικητιάδης. Τι θα ρίπω είναι η Σμύρνη. Μοσκοβός. Εγώ, μάνα, ξέρω ότι ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Και Αρμενέοι τον ίδιο Θεό παρακαλούσαν. Μα πνίγηκα στο αίμα τους. Θεέ μου, ρίξε και ρευμένα με κάψεις. Σαν κι ως μου τρανός, έγινε και πως εβίκος. Θου κύριε φυλακή μου το σωματί μου. Εγώ να πηγαίνω της, κουρουσούρου. Στο καλό λαπί μου. Χρυσέ κουλέ που μας προειδοποίησες. Πανέλης με νιώξε να σε έχει καιρό. Μανά, σε προποδίζω το λαπί μου στο δρόμο και ξαναγύρω. Αμά. Χαμπέρετε, σας έφερε ο Λατίφ. Κάντε δουλειά σου! Σας άκουσα. Αφήνιασαν οι Τουρκαλάδες. Και εσύ με το γιο σου τους έχεις απεροβιάνει μέσα στο σπίτι και να κάνετε τους καλούς. Νησάφι! Ο Θεός μου, ο Λέλη Σοφία έφερες. Και πώς αλλιώς. Να συνεργάξει την αφέτρετη τεσό με παλικάρι. Αν είπα τι θα μιλήσω. Δεν σε έχω έτοιμο και τώρα. Μήτε γερό, μήτε όσο έχεις την ψυχή σου. Μωρή ανέντροπη. Ο Λατίφ με τον Κωνσταντή μας είναι από την Κούνια Χώραστη. Η Σαφιγέ, ο Ερχάν, ο Σινάν, ο Τζαμαλή. Μας στάθηκαν σαν ένα δεύτερο σπέθαινο πατέρα σας.
ή ξέχασες, κακόγνωμη, τι θα παθαίναμε όταν κρύψαμε δύο οικογένειες Αρμενίων στο υπόγειο. Ο Σινάν Μπέις τους πήρε και τους φυγάλεψε νύχτα με μια βάρκα στην Μυτιλίνη. Κουτζόν κοπέλη σου, τα είδες με τα ίδια σου τα μάτια. Αλλά τι κάθομαι και σε μιλώ. Αλλάζει που είναι ο λύκος. Δεν αλλάζει. Ψάρε τον όσα θέλεις. Εκείνος, τα ρημιά του κυροφέρνει. Μόνο άκουσε, μη τολμήσεις και πεις λέξεις τους μικρότερους. Θα σε κουρέψω γουλή και θα σε σέρνω στη στράτης μου κουδούνια. Λέξη. Εγώ μια φορά στο λέω. Τούρκοι είναι. Σαν γεννή το μακελιό θα πάρουμε τους λυκούς και εσείς ανέτοιμα. Πάνε κόμπλωσα. Εγώ δεν εγένισα την πατέρα. Ο Μιράκουλα τον καρπαθείο πιένεις. Να παραμονεύετε γύρω για να μας δαγκώσει και να μας πει το αίμα. Βόηθα, Χριστέ μου, να την κουμαντάρω. Ή και με αναγκάσει να καρφώ στο σπλάχνα της μαχαίρι του φτερό. Τι μουρμουρίζεις, μάνα, σάλεψα από τα μαντάτα του Λατή. Η αδερφή ζω κακότου που με σάλεψε. Ρε, μάνα, πόσες φορές σας πει. Η τασό δεν αλλάζει. Χίλια χρόνια να ζήσει, τασό θα παραμείνει. Μας το κουβάρι μιλάς, μας εκείνη, ένα και το αυτό. Δεν κουράστηκες να χαλιάσεις με τους παραλογισμούς της. Κωνσταντίν, άσε τώρα τα χουνέρια της Τασός και να συλλογιστούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η αθεόφοβη ίσταξη. Να θυμίζω τις μαύρες μέρες της αρμένικης φραγής. Έτσι δάξε και μέσα σε λίγο καιρό τους πετσόκοψε. Έχεις κάτι στο νου σου. Προς το παρόν, παιδί μου, φρόντισε να μην μάθουν τίποτα τα μικρά τα αδέρφια σου. Δεν είναι ανάγκη να στεναχωριούνται από τώρα. Η Τασό το ξέρει. Έτσι κι αλλιώς κρυφακούν. Έχει γίνει σκιά ολονών μας. Ρε μάνα, θα είναι καλύτερο να το μάθουν πότε θα χτυπήσουν την πόρτα μας οι τσέκτηδες. Μήπως να τους βάζαμε σιγά σιγά στο κλίμα. Άφησε τα Κωνσταντίνη μου. Να ζήσουν λίγες ακόμα ξένες στιγμές. Ποιος ξέρει τι τα περιμένει. Αν θα γλιτώσουν από το ρεπίδι. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν οι πολιτικοί σταματούσαν τα κακά, δεν θα γανόταν τόσο Κοσμάκης. Μικρή ήμουν και γέρασε. Κι ούτε είδα ποτέ στην ανθρωπότηση με λίγο στέγνου πολέμου. Τι προσπαθείς, μάνα. Να παραμείνουμε σταυρωμένα χέρια. Να μην αντιδράσουμε. Οι δημογέροντες, οι προεστοί, ο Μητροπολίτης, οι σύμμαχοι ίσως. Μη κλιγέμουν, σαν θέση πάνω σε ένα τόπο δεν θέλει. Παρά μονάχα, όταν ο ιός θυμώσει μαζί της. Και ο Μίκη, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας σου, είναι καμουφλαρισμένοι εχθροί. Όταν τους χρειάζεσαι, γίνονται δαγοί. Τι είναι αυτή, δεν κοιμήθηκες ακόμη. Δεν είχα ύπνο. Φοβόμουν, σαν να κάθισε μια πέτρα πάνω στην καρδιά μου. Και γιατί δεν την πέταξες να σκοτώσεις το φόβο, είναι τόσο βαριά. Μην κοροϊδεύεις, Κωνσταντή. Έλα μας. Στερνοπούλη. Θυμάσαι, μωρέ, φίλη, που βάζεις δεξιδά το κεφάλι σου στον ώμο μου και μου ζήταγες να σου πω το ίδιο παραμύθι κάθε φορά. Ναι, θυμάμαι. Ήταν το μυστικό της Ρημιός. Και όταν τελειώνει το παραμύθι, αντί να κοιμηθείς, κρυβόσουν κλαίγοντας τα φουστάνια της μάνας. Γιατί στο τέλος του παραμύθιου, η Ρημιό και το παλικάρι της πέφτουν. Τόσο ζωντανά που το έλεγε η μάνα, ήταν σαν να το ζούσα. Πονόψυχό μου, παιδί. Νεράιδα. Άντε, σηκώσου να πας για ύπνο. Κωνσταντίνο μου, πήγαινε έτσι στην κάμαρά της και άφησε την καζόρα μπα να καίει. Να μην φοβάται να τα σφίσω. Πάμε, ρε φίλε. Καλή καμανά. Καλή καμανά. Τι θα κάνω, Θεέ μου. Τι θα κάνω. Μήπως... διστάζω και να δώσω στο μίσο. Μήπως να φύγουμε για την Ελλάδα. Και τι να φύγουμε την πατρίδα. Πώς να ζήσω μακριά από το σπιτικό μου. Από τους απεθαμένους μας. Από τα χώματά μας τα ιερά. Πώς θα κόψω τα μικρά από τις σπουδές τους. Είστε. Τι θα υπόστησα, φυγέ. Πώς θα τη χωρίσω από το παιδί. Παναία μου.
Δω και με φώτισε. Δείξε με ένα δρόμο. Παραφύλαξα στην άκρα του διαδρόμου, πίσω από το γιούκο με τα παπλώματα και κρυφάωσα τη συνέχεια.
Τα καλά της τα σώσμας. Μιλούσα δυνατά. Και πώς δεν φοβούνται να μην τους ακούσεις. Η μάνα νόμιζε πως είχα έρθει μαζί σας στο πανηγύρι του Κέρ Μπαχτσέ. Και έτσι μιλούσα ξένιαστα με τις άδειες κανούν. Πού να ήξερα πως ο γιος της κρυφά μου για την κουβέντα. Λοιπόν, τι έγινε το καπότη. Η κυρία Σαφιγέ, αφού σώπασε για λίγο την ύπη. Μη φοβάστε, συνόλυπα τη. Εγώ τον όρκο μου στον Αλά δεν τον πατά. Άμα θυμήθηκα τη φωτογραφία στα άγρια και τρόμαξα. Σκέφτηκα πως καλό θα ήταν να την αφανίσουμε. Μη και βρούμε κανένα πελά. Και η μάνα τη μίλησε έτσι. Μη φοβάσαι, Σαφιγέ Χάνου. Εκείνη τη φωτογραφία την έχω σαν ερθή μου και τη φυλάω σαν εικόνα. Κάπου την κοιτώ και να θυμούμαι την ιστορία μας. Κανείς δεν μπορεί να τη δει την έχω. Μαζί με τον άντρα μου την καταφυλάσσα. Ξέρεις που την έχω. Στο κατώρι. Μέσα στο στρεπλούτι με τα παγόνια. Κάπου στον πάτο. Τα παρωτά. Ένα κάνω φαντάκι και δήματα. Και ρούχα παλιά. Μοναχά εγώ τα λέω. Και ξέρεις ποιο και παιδί. Μέσα στο γραμμόφωνο. Και η Σαφιγέ, ναι, έμεινε άγραφο. Παχ, παχ, σε ήταν καγού. Έφερε. Πώς και τις τέτοιες μου χρυσό. Αυτά έφερε. Και ύστερα η Σαφιγέ, ναι, έφυγε για το κονάκι της. Και εσύ, τι έκανες εσύ. Δεν κούνησα ρούχο. Μόνο σαν βγήκε η μάνα να πάει στο χαρετί της Αρσή, πήγα κι εγώ στο Λεόν. Τον έψη να πει στη μάνα και τα αδέρφια αν χρειαστεί, πως είμαστε μαζί όλο το πρωί. Ολόκληρο σχέδιο δηλαδή. Και όλα αυτά για μια φωτογραφία. Ρε ωραίστε, εσένα δεν σου υπάρξει κανένα καλό για τις μάνες. Ποιο μυστικό μας κρύβει τόσα χρόνια. Και μάλιστα μυστικό που το ξέρει και ο πατέρας. Δεν είναι η μάνα στην κυρία Σαφιγέ που έκρυψε μαζί με τον πατέρα τη φωτογραφία στο σεντούκι. Ναι, αυτό είναι. Άφησε τα όμως αυτά και έλα ψάξουμε τη φωτογραφία. Κάνανε που κάνανε πως κοιμόμαστε και δεν μας ξύπνησαν. Τουλάχιστον, ας μην μας πιάσουν τα πράσινα. Και δεν με λες, τι σου έλεγε η φωτογραφία να γυρέψουμε. Θα ξεφυλίζουμε στα τυφλά. Δεν μπορεί. Κάτι ξεχωριστό θες. Κάτι, σταμάτησα τόσο. Μην είναι γραμμένο πίσω της καρτής που δεν πρέπει να βάλουμε. Ρε Κίμον, μήπως κάνουμε αφαλουκιά. Μήπως τα βάλουμε με τη λύρα. Μην φέρουμε κάτι κακό με τα τερτύπια μας. Δεν ξέρω. Μα από τη στιγμή που τις άκουσα, δεν μπορώ να εσυχάσω. Θέλω και το μυστικό αυτό, στήχησε όλη μου τη ζωή. Σαν να περικυκλώ τη φαμίλια μας στο Λάιο. Από ένα ψέμα. Και τι καλό θα βγει, αν δεν θα βγει τα δίκτυα. Δεν ξέρω τι καλό θα βγει, μα δεν θα πω στα γαλινέψω. Σκέψου τι λέει ο ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, σε εκείνο το υπέροχο ποίημα, τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο, θα είναι παρηγορία. Θυμήσου όμως, και εσύ πως παρακάτω, στο ίδιο βήμα τονίζει. Ίσως το φως θα είναι μια νέα πυραμίδα. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δεις. Και ασφαλώς αυτά τα καινούργια πράγματα είναι που φοβάσαι, αδερφέ. Ναι, αυτά φοβούνται. Και για τούτο και σε λέγω, θα σταματήσουμε εδώ. Δεν θα μας βγει σε καλό. Κυριακάτικα. Γκρε, τι τρέχει.
Ανήσυχο σε βλέπω. Βουλιάξα τα καράβια σου. Καλά είναι. Κοιμήθηκα αργά και δεν φόρτασα ήδη. Γράφουμε διαγότσμα από την ιστορία. Πάμε να διαβάσουμε. Το κοιμό που είναι. Πάλι. Τελειώνω την εργασία του στα αρχαία. Μπήκα την πιτορέστη, θα σα φέρω το πρωινό επάνω. Τα μάμα τα θέλω να σε καλά. Με τι ηγέσει που σαν. Ήταν και η δασκάλα στην εκκλησία. Η κυρία Φανή. Είχα να τη δω από τότε που τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Τι είπε ο άνθρωπο, τι μίλησε. Φίλησε το χέρι τη. Ρε μάνα, πού ζεις? Στο Τυρμπερκή, στη Σμύρνη ζεις. Φιλάμε σήμερα τα χέρια των δασκάλων μαθητές. Αν για τούτα και θα μας κάψει ο Θεός. Γεννήκατε ήδη και απαράλλαχτη με τους Παριζιάνους. Δείτε και την πανέκοτη. Είναι μοντέρνη αυτή μάλλον. Μωρέ, ξέρω εγώ τι λέω. Μου λέει τα κακά της Ευρώπης έχουν. Έφτασαν, λέει, τα φουστάνια ως το γόνο σου. Και οι γυναίκες πηγαίνουν μοναχές στα ζαχαροπλαστεία και στα καφέ αμά. Βάει, βάει, βάει. Μισουρλουλούδες. Γιατί σε είπε Τζάνι, τα σκάλα σου. Με έφυγε στην αγκαλιά τη και με ρώτηκε για όλα τα παιδιά. Μα θυμόταν ένα-ένα. Καλέ, δεν άρεσε καθόλου. Τα μάτια τη γέμισαν δάκρυα. Τι που είναι τώρα, διδάσκει ακόμα. Ναι, αδερφέ. Να την αναστώ. Αν την ακούγανε, μιλούσε με το ίδιο πάθος που είχε και τότε στην τάξη. Και τι είναι μας έμαθε. Όχι μόνο γνώσεις, μα και ήχος και αξίες. Όταν μιλούσε για την ποιήση, βούρκωνε. Εκείνη μας έμαθε να διαβάζουμε λογοτεχνία, να αγαπάμε την καλή μουσική και τις τέχνες. Και φυσικά, πάντα μας μιλούσε για τους αρχαίους φιλοσόφους και τον χρυσό αιώνα του Περιθέου και για τον ηρωικό πολιτισμό. Δεν υπήρχε παιδί που να μην την κατρέλει. Με τον τρόπο που μιλάς για αυτήν, φαίνεται πόσο σημαντική είναι και η ίδια σαν και η από τους συμμαθητές σου. Χάρηκες τόσο πολύ που την είδες. Ναι, αλήθεια. Την γνώρισα κι εγώ, μα δεν την είχα τα σκάλα. Θυμούμε πόσο λυπηθήκαμε που δεν ανέλαβε και την τάξη, μας. Όσο μιλούσε έξω από το καλό. Την εκκλησία με το καλό μέλι έσταζε το στόμα της. Πάντα ετοιμάσου το πρωινό των αγοριών. Πάμε και μη χρειάζομαι. Πήγαινε εσύ, εγώ θα περαστώ στην αρχή να μην ρωτήσω τα μαθηματικά. Θα αναγυρίσω πριν το φαγητό. Ε, φίλε, κατέβα κάτω στο κεδάρι και πάρε ένα καλό κρασί. Και δώσω στον πατέρα της Αγγελός. Μας έκανε μεγάλη δουλειά στις προάλλες. Ναι, Κωνσταντή, θα το πάω. Σου πάει το αξίδια μου. Ομιλοποιείς πάντα μας προφάρει. Χθες το απόγευμα όμως που τον είδα, ήταν πολύ στεναχωρημένος. Ετοιμάζονται για ένα φίλο μου και νεράζω. Μαζεύουν και όλα τα πράγματα τους. Μήπως παιδί... Τι λες, μάνα! Τι λες, μάνα! Άλλαξες γνώμη! Πώς θα φύγουμε! Πώς θα αφήσουμε την περιουσία μας, το σχετικό μας, τους φίλους μας! Εφτά παιδιά είναι όλα τη ζωή μου, Κωνσταντή. Αν χάσω εσάς δεν είμαι τίποτα. Τα πράγματα στην υγρασία αγρίευσαν. Άρχισαν εδώ και μήνες να χτυπούν οι τσέπιδες. Στα χωριά καίνε σταυρούς. Μπαίνουν σε σπίτια. Φυλακίζουν αθώους δρομιούς. Πριν από λίγες μέρες άρεσαν και εδώ τα παραπάνω. Τρία παλικάρια τα βρήκανε λαδωμένα πίσω από το γενή τζαμί. Έκλεισαν και το τυπογραφείο του Σπαθολίδη. Τη νύχτα της ετάπης έκανα πιάτσικο στο παντοπολείο του Λέαμπρου Ζωμπιάδη. Ο Θεός θα βάλει το χέρι. Έχει δίκιο η μάνα του Σταυρή. Αν μείνουμε εδώ, θα χαθούμε όλοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ας περιμένουμε. Ίσως γίνει κάτι. Είσαι σπουδά στο μικρό. Είχα δώσει όρκο στον πατέρα να σπουδάσω. Και αν πάμε στην Ελλάδα, τι θα απογίνουμε. Το ξέρετε τα, τόσο πρόσφυγα πατήρα δεν έχει. Θα μας κυνηγούν από εδώ οι Τούρκοι. Θα μας διώχνουν από το γύρο μη. Και το δεύτερο, θα τον έχει πιο πολύ. Γιατί θα είναι αδελφική μαχαιριά. Τουλάχιστον όμως θα ζήσουμε, Κωνσταντίνο. Θα σας έχω στους γύρω μου και θα ξεπέσουμε στη φτώχεια.
θα αντέξω να πάω και αυτό. Αφού τη χάθηκε ο πατέρα σα, η ψυχή μου κρέμεται από εσά. Τρέμω στην ιδέα πω από στιγμή σε στιγμή μπορεί να μπουν οι τσαρδεμένε και να σα αρπάξουν. Ακόμα που στα αυτιά μου, κραυγέ και τα μυρολόγια τη Λουσιάν τη Αρμένη σα, σαν έσπαξαν τα δυο παιδιά τη. Τράβηκε τα μαλλιά τη και κάρφωνε τα νύχια τη στα μάτια. Να μην αξιώσει ο Θεό να σου τέτοιο ακόμα. Πάχ, πάχ, πάχ. Κάποτες, που με έστειλε η γιαγιά μου να την πάω οι δερμέδες,
την άνθρωπο που μάλλον τα μπαχαϊκά. Εσύ που κοβό, κάνεις τον κόσμο και θυμώνω. Εσύ, Λουίζα, τον κινήσεις. Εσύ, Λεβάντα, σ' άλλους αρέσεις και σ' άλλους όχι. Εσύ, Μωρή Δάφνη, είσαι η πιο αγμάτα. Όπως σε βάλω, όχι δεν λες. Κωνσταντή, πάμε δεν τα έρθει καλύτερα του Μελατή. Θα ψήσεις κατσικά και τους αρέσει. Θα έχει και τίποτα από τη Μητυλή. Βρε Σαχτεγκέ, δεν αντέπεσαι. Θα σε κάψω όλα. Πίνεις τσιμπουρό. Αΐ. Όλα τα κατάψα μου πει. Τούρκη και Ρωμή. Εγώ τι να κάνω. Να υπό δεν αφήνω πατέρας μου. Πάει, πάει. Τι θα γίνουμε με σένα, πέτυξης. Κωνσταντή, δεν το λέγεις κάτι στον νου. Αχ, Μέριμαν. Μου το σπίτι μια κανάτιστη καθησιά. Δεν πήρε πολύ τάνε. Να γίνει παρέα. Ναι, Ισα. Θα στα φύγω. Κι άλλη δουλειά έρχομαι εδώ. Να μην κάψω προφήτης να μισώ σε ένα πόδι και κακό. Μου ζαφέρει, τι λέγεις. Τι κακό. Αχ, κύριε Σιμάνη. Το κακό δεν έγινε. Ανάφορα τους έκλους. Με τρομάζετε, Μέριμαν. Τι θέλετε να πείτε. Μου ζαφέρει, μπέι, μη κοπιάζεις. Σοϊέ. Ξεραίνει τη γλώσσα μου, σημείο, είπα τσίρ. Το μυαλό μου σταμάτησε. Η ψυχή μου πονάει. Από παιδιά, φίλοι με τον άντρα σου. Οι φαμίλες μας αγαπημένες. Τα παιδιά μας αρκετάς. Και όλα αυτά χάνουν. Πώς χάνουν, μου ζαφέ, πώς. Ασυνόη, άκουσα φυσιακτικά όσα αγαπώ. Ο αδερφός μου μικρός δουλεύει στον κουβέρνο. Το ξέρεις καλά πως σας αγαπάει. Ήρθε λοιπόν χθες το βράδυ, σπίτι μου, και μου έρχεσαι στον Αλλά να σας ειδοποιήσω το μακελιό κρανόπαιγε στη σπίτι. Φοβάται για τη ζωή σας. Οι τσέκτηδες φέρνουν εντολές να κάψουν την πολιτεία και μου είπες μαχαλάζει. Αδερφέ μου είπε, πες την κυρία Σινόη να πάρει τα παιδιά και να φύγουν για λίγο από τη σπίτι. Βοήθησε έτσι να φυγαδευτούν προς τη Μυτιλίνη. Είναι κοντά. Και όταν στρώσουν τα πράγματα, γυρίζουν. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Εσύ αποφασίσου, μάνα. Θα φύγουμε το σπίτι μας, δηλαδή. Θα το φυλάγουμε εμείς απλά. Θα το συντηρήσω και θα το προσέχω εγώ, σαν δικό μου. Μέχρι να γυρίσετε. Πώς θα κρατήσει το κακό. Δεν θα φύγει αυτές μου φωνή καλύτερο να κάψω. Θα του μιλήσει εσύ, πατέρα. Έβετε, αυτά θα γίνουν μετά. Αρσινόη, εσύ είσαι πέτρα του σπιτιού, εσύ θα κρίνεις. Αν μείνετε, θα σας κρύψω στο καλύβι που έχω μέσα από τη Σμύρνη, στο δρόμο για το καράκι. Αν φύγετε, σε φάγω νύχτα στο Εμβρέ, πίσω από το βαλιό του Μύρου, και σε παίρνει από εκείνη το θέλει το σουκρί ω τη Μυτιλίνη. Εσύ σου ελέ, και εγώ κάνω την οποία με πείσει. Αντί. Εγώ φοβούμαι πως δεν μας θα χωρίσουν. Θα συμβεί όπως και με τους Αργανέους. Αν θα σκοτωθώ, κι αν θα πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και μας αρκετάς, ποιος μας ρώτησε. Τι μας κάνουν. Μας λένε να σβήσουμε 22 χρόνια από τη ζωή μας. Να θάψουμε το παρελθόν μας. Να κομματιάσουμε την πατρίδα μας τα δύο. Δεν τέστηκε όμως το τζαμί πλάι στην εκκλησιά. Δεν περπάται η συνήθεια εκεί η μάνα με τον παπά. Δεν άφησαν στην ίδια αυλή τον τραχανέα το ματί οι Ρωμιές και οι Τούρκοι συνοικοκυρές. Αμανέντες δεν ακούγαμε κι δυο. Μαζί δεν αμαντεύαμε τα πλοία που πήγαιναν και έρχονταν στην Ελλάδα. Και τώρα, τι μας λένε τώρα. Να πάρουμε φτιάρι και να τα παραχώσουμε βαθιά στο χώμα. Καταραμένος να αυτός που σχέθηκε τέτοιο χαλασμό. Και είναι Τούρκος. Αχ, ο Γλουμ. Δεν έχει τον κουβέρνο καρδιά. Και εμείς είμαστε πάντα κόντρα στον κουβέρνο. Δεν θυμάσαι τι πέρασε ο πατέρα σου για να γλιτώσει την οικογένεια του Αράμ με το Σιά. Έτσι είναι πασά μου δουλειά. Άμα να πάρει του ανθρώπου, δεν κοιτά που θα είναι και ποιοι είναι ρίζα του. Τα δική μα οικογένεια είχε πάντα φίλου Ρωμιού, Αρμένιου, Οφριού. Έτσι έμαθα του πατέρα μου, έτσι και στο άντρα μου. Μα ο κόσμο δηλαδή τζιμ είναι σαν το χωράφι. Πλάι στα σπαρτά, οι τρόμοι και τα ζυζάνια. Και τώρα αυτά τα ζυζάνια γεμίσανε τον τόπο μας. Έχει δίκιο η μάνα σου, Λαπίδη. Έχει δίκιο. Ναι, Ριμάν, Λαπίδη, ώρα να φύγω. Οι Αρσενίοι και οι Κωνσταντίνοι θα καθίσουν να σκεφτούν για να αποφασίσουν. Εμείς θα είμαστε κοντά τους, ό,τι και έχουμε. Θα πάμε σε μια κοντζίνη. Τα μάμου, Ζαφέρ.
Δεν ξέρω πώς θα σας ευχαριστήσω. Ούτε αδέρφια να είστε. Θα κινδυνεύσετε. Οι τσέκτητες είναι φωνιάδες. Θα σας κάνουν κακό. Γκάρματιζε. Ό,τι και να κάνουμε για εσάς είναι λίγο. Γεια σας, Λάραβα. Κωνσταντή, Μασό, καλό βράδυ. Αδερφέ, εγκουρασούς. Εσύ αγάπη θα μείνεις αθάνατη στους αιώνες των αιώνων.
ούτε ο Τζαραμπέλης ο πόλεμος, ούτε και ο Χάρος θα μπορέσουν ποτέ να την νικήσουν. Και εκείνοι πορεύονται παντοδύναμοι ανάμεσα στους ανθρώπους, σκορπίζοντας τη χαρά και τη θεία. Τι όμορφο παραμύθι! Ένα αληθινό παραμύθι. Μπορεί η αγάπη να πεθάνει, φίλοι. Μπορεί. Δίκιο έχεις. Δεν μπορεί. Και η δική μας θα ζήσει για πάντα. Κοίτα το φεγγάρι. Είναι σαν ένα σπαμογελάρι. Σαν να συμφωνεί με το παραμύθι της γιαγιάς και της Ζέα. Λένε πως η αγάπη έχει το χρώμα του φεγγαριού όταν είναι όλοι. Το χρώμα του φεγγαριού. Κοίταξε. Λίγο ακόμα θα είναι η αγάπη. Άλλο θα είναι το ασέλιμα. Και θα έχει το χρώμα της αγάπης. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Καθηγήσα αργά στο παράθυρο σου να το καμαρώσει. Θα πω και εγώ την ίδια ώρα. Καληνύχτα, Χάνη. Ποιος τον έχει φέρει, ήθελα να πάω. Ποιος τον έχει φέρει, τι θέλω να πάρει το φεγγάρι, το φεγγάρι. Νύχτες με φεγγάρι, τις αγάπες κλαίνει και τις παρατάει. Ποιος τον έχει φέρει, τι θα το πάει. Πράξη φέρνει, η αλήθεια φορούσε σάπανο. Και κάτι λόγια. 25 ταλονάρια. 1905. Σε θυμίζει κάτι? Όχι. Ή μάλλον ναι. Μια μέρα μετά, στις 26 ταλονάρια, γεννήθηκε η φίλη μας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Διάβασε τώρα παρακάτω. Καθοδόν προς το κονάκι της Χασεφέ. Η Σαφιγέ γέννησε το έφωμο παιδί μας. Και ποιο είναι το έφωμο παιδί, το γονιό μας, το ρέστο? Κύμω. Δεν καταλαβαίνω. Σκέψου λίγο ότι θα καταλάβει. Στη φωτογραφία η μάνα σου φαίνεται έγκυο. Πλάκα είναι η διάρκεια. Για συνέχεια. Πώς είναι τα αδερφέ μου να γεννάει την επόμενη μέρα και να μην έχει καθόλου δουλειά? Ο Ηλεμή. Δίκιο έχεις. Δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα. Ποιο είναι το δούμε παιδί των γονιών? Οι ερυθίλοι μας. Και η μόνη. Τι κουβεντιάζουμε? Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Συνδυάσε τώρα αυτά.
με την κουβέντα που θα άκουσαν. Η μάνα και η κυρία Σαφιέ μιλούσε για ένα μυστικό. Για μια φωτογραφία στο σουντούκι. Δηλαδή, για αυτή τη φωτογραφία. Κοιμό, τι μας έκλειμαν τόσα χρόνια η μάνα και ο Μακαρίτης ο πατέρας. Τι! Ότι οι φίλοι μας δεν μπορώ να το ξεστομίσω. Ορέστη, σκούτηξέ με να ξυπνήσω. Δεν το ζω αυτό. Είναι ένας εφιάλτης. Οι φίλοι μας. Οι μικρότεροι αδερφοί μας. Όχι, δεν γίνεται. Πώς να το χωρίς ανθρώπινους. Μα οι γονείς μας είχαν ήδη έξυπνο. Υπήρχε λόγος να πάμε και ένα εδώ. Τι γίνει και εκεί μόνο. Ποιος θα μας εξηγήσει. Ας τα πάρουμε την αρχή. Οι γονείς μας βρίσκονται στις 25 το Λονάρι στα Άβα. Εκεί βγήκαν μια φωτογραφία, στην οποία λογικά η μάνα θα έπρεπε να είναι Έλληνα. Αφού την επόμενη μέρα γεννήθηκε η φίλη. Σωστά, σωστά. Πίσω από τη φωτογραφία γράφει πως πήγαινε να πάρουν το 7ο παιδί του. Που όμως γέννησε σαν φυγέ. Και τι γίνεται στα Άδανα, σαν φυγέ καλού. Από τα Άδανα είναι. Παντρεύτηκε στη Σμύρνη και έμεινε εδώ. Και η Χατσεφέ, ποια είναι. Η γιαγιά της σαν φυγέ. Μακαρίτη σαν φυγέ. Κάτι δεν κολλάει εκεί μόνο. Γιατί γέννησε στα Άδανα, σαν φυγέ. Και γιατί έδωσε το παιδί της τη μάνα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι όλα τόσο πολλά. Ένα ολόκληρο ψέμα είναι βέβαια. Στα 18 μου χρόνια μαθαίνω πως η αδερφή μου δεν είναι αδερφή μου. Ούτε καν μια! Άφε! Η αδερφή ήταν και θα παραμείνει πάντοτε η μικρή μας αδερφή. Την αγαπάμε όλοι τόσο πολύ. Δεν μπορώ να σας χωρίσω τη μάνα. Θα μπορούσε να μας το πει. Μήπως θα λιγότερο η αγάπη μας την αδερφή. Μην βιάζεσαι. Δεν ξέρεις τον λόγο. Ίσως... Σμανάει ο βουλιάς. Ώρες ολόκληρες. Έχει και ένα άγριο γλυκό. Σαν τότε. Προκόφη μας βρει. Νέισε. Τα σώ. Χώρισε τα μπελόφυλλα σε δεκάτες. Διακοσαριά το λιγότερο. Θα βράσεις το νερό και θα τα ρίξεις μέσα λίγα-λίγα. Μόλις αλλάξουν χρώμα, θα τα κατεβάσεις. Δεν ζηματάω μπελόφυλλα πρώτη φορά. Ξέρω. Την άλλη φορά το παράζεις. Ό,τι πεις. Σε να ανοίξεις. Η παρήκλεια θα είναι. Με ειδοποίησε πως πάθει. Θέλει λέει κάτι να με πει. Καλωσόρισες, κυρία Καλύτερα. Έλα, παίρνω μέσα. Να βάλουμε καφέ, Χαρίκλια. Ευχαριστώ, αρσυνόη μου. Ήρθε πριν από λίγο. Άμα, ένα λικέρ θα το πιείς. Η φεναλέτη το έφταξε. Με δυόσμο και κανένα. Ένα λικεράκι θα το πιω. Ρίζει, καθαρίζεις. Ναι, λέγω να φτιάξω σαρμαδάκια. Τα γόρια μου είναι πάρα πολύ. Να πάρεις το γιγούρτι από τον Τζαφέ. Καϊμαγλίδικο. Πήρα σήμερα 2-4. Ένα δάχτυλο το καϊμάκι τζάνε. Ευχαριστώ, Τασό μου. Εις υγεία. Γεια, λοιπόν. Ναι, κοιτά. Μπράβο στη Φερναρέτη. Μισοχέρα. Μα κοιτά, σου πρώτη τάξη ως κοπέλα. Να είσαι καλά, Χαρίκια. Να είσαι καλά. Μα, σου είναι. Με παράγγειλες πως έχεις κάτι να με πεις. Είναι κουβέντες των τραμών αυτές. Δεν έχω μυστικά από τα παιδιά μου. Λέει. Άκουσα, συγγνώμη. Σας γνωρίζω κοντά 20 χρόνια. Ποτέ κακή λέξη ανάμεσό μας δεν αλλάξαμε. Ξέρεις πόσο σας τιμώ όλους. Μα τι να πω. Χαρικλιά, άσε τα μισόλογα και κρίνε. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Και πώς να πω. Και αν πρέπει να πω. Και βέβαια πρέπει, κύριε Χαρικλιά. Εσύ είπες πως θυμάσαι τη φαμίλια μας. Στο μαχαλά. Λόγια άσχημα ακούγονται για τη θυγατέρα σου. Λόγια άσχημα για δική μου θυγατέρα! Ποια είναι από τις τέσσερις. Και τι λόγια μου θες. Για τη μικρή σου, την Ερυφή. Την είδε, λέει, πολλές φορές η Μαγδαληνή της Σοφιάδη. Να κουβεντιάζει πίσω από την αποθήκη σας. Με το γιο της Αφηγέ, τον Ερχάρη. Τα παράθυρά της είναι απέναντι. Καταλαβαίνει. Και είπα ακόμη πως τους είδε να κρατιούνται χέρι-χέρι. Συμφορά μου.
Τι λες, Χαρίς, τι λες! Η αδερφή μου, με τον Εχάν! Με αυτά μεγάλωσα σαν αδέρφη! Σαμ, Σαμ, τι να σε πω, βρε, συνόλου, Θεός απάνω. Θα πηγαίνω χαμού. Εγώ να πηγαίνω. Το καλό, Χαρίτια. Σοφίγε, Αρσινόη, λες ή κλαις. Πάθατε τίποτες. Αχ, αλλά. Ασόμ, πήγαινε πάνω. Όχι, μάνα, θα μείνω εδώ και θα σας ακούσω. Μη με δαιμονίζεις, μίλησα. Ανέβα επάνω. Κασό, πήγαινε, κόρη μου. Έχουμε να μιλήσουμε με τη μάνα σου. Αυτή δεν έχει μυστικά από τα παιδιά της. Πριν λίγο το έλεγε στην κυρία Χαρίτρια. Έτσι δεν είναι, μάνα. Θεέ μου, μη με καταλύτε. Τι έκαμες, μάνα, τι έκαμες, τι μυστικό μας κρύβεις τόσα χρόνια. Πάψε, πάψε. Γιατί δεν μιλείς, εσύ δεν έλεγες πως πάντα σε μια φαμίλια συνειδητή μυστικά δεν σένονται. Μη φωνάζεις, θα μας ακούσει. Θα μας ακούσει ποιος, μητέρα. Τι πάθετε, οι φωνές μέχρι την αυλή ακούγονται. Μάνα, τίποτα, κόρη μου, τι ξέρεις τι τόσο. Την Τασό δεν ξέρει η αδερφή μου. Τη μάνα της δεν ξέρει. Εγώ να πηγαίνω. Δεν έχεις ακούσει πουθενά, Σοφή και Χάνη. Αυτά που θα πούμε αφορούν και σένα. Τασό, τι ύφος είναι αυτό. Πώς είμαστε έτσι, κυρία Σαφιέ. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις σε λίγο, αδερφή. Εδώ να θα κουσούσε μία και τέρατα. Φτάνουν και τα ψέματα σε αυτό το σπίτι. Δεν έχεις τέλος. Μιλούν άλλοι, μιλά και ο Κίμω. Εσύ δεν σκάζεις. Βούλα αυτό. Σταμάτα πριν την άλλα. Την αλήθεια, Κίμω. Την αλήθεια! Έμαθες τα καλώματα της μικρότερης αδερφής σου! Τι λες, Τασό, τι λες! Θέλω εγώ! Η κυρία Χαρίτρια λέει. Σε είδα να χαρτιδίζεσαι με τον Εχάν! Μαύρο κακό που έπεσε πάνω μας! Αλάχ, αλάχ! Δεν υπάρχουν περιθώρια. Μανά! Σαφίγε Χανού! Μιλήστε! Η αδερφή! Σκάθε! Μην ανοίξει άλλο στόμα! Η αδερφή πρέπει να μάθει! Υπάρχει κι άλλος δρόμος, Τασό! Μάνα, Σαφιγέ Χανού, τι πρέπει να μάθω, τι με κρύβετε. Ερυφηλή, πριν προχωρήσει το κακό πρέπει να μάθεις. Και αφού η μάνα δεν το αποφασίζει, θα μιλήσω εγώ. Τασό, μη! Μη το κάνεις! Είναι αργά πια. Ερυφηλή, η μάνα που σε γέννησε... Σκοτώσω! Η μάνα που σε γέννησε είναι η Σαφιγέ. Τα υπόλοιπα... Θα σε τα υπούν οι ίδιες. Μάνα, Σαφιγέ Χανού, δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δηλαδή, πώς, εγώ και ο Εχάν, εγώ και ο Εχάν είμαστε... Όχι, δεν γίνεται. Ούτε ο Θεός το στέλνει. Μάνα, σε γητεύω. Πες μου πως η Τασό παραχρόνησε. Πες μου πως όλο αυτό δεν είναι ένα κακό στο παιχνίδι. Παιδί μου, κόρη μου. Μη μ' αγγίζεις. Δεν μπορεί. Εσύ, η μάνα μου, να μου έκανες τέτοιο κακό! Ερυφήλη, κουζού, άκουσε μας. Θα καταλάβεις. Να καταλάβω τι! Ότι αγάπησα τον αδερφό μου! Πώς θα τον αντικρίσω, μάνα! Τι θα τον πω! Ερυφήλη μου, αδερφούλα, θα σε εξηγήσω όλο εγώ. Ώστε ξέρατε όλοι, όλοι εκτός από μένα! Κανείς δεν ήξερε. Μονοχά ο μονισμός του κ. Σαφιγέ. Ήξερε λοιπόν και ο πατέρας. Γι' αυτό την ώρα που πέθανε, με κοίταζε στα μάτια σαν να ήθελε κάτι να με πει. Άφησε μας τουλάχιστον να σου εξηγήσουν. Δεν θέλω να μου εξηγήσετε. Καταστρέψατε τη ζωή μου. Με πήρατε και δυο σας από το χέρι και με ρίξατε στην κόλαση. Δεν με νοιάζει τώρα να πεθάνω. Τι μιλάς έτσι. Χωματιάζει την ψυχή μου. Ποιο δρόμο να πάρω, Κίμων. Πού να κρύψω την τροπή μου.
Ο Ελχάν αδελφός μου! Χάνομαι! Φίλη μου, κορούλα μου, καλό πήγα να κάνω, παιδί μου. Τα σκότωνα της αφηγέτα τα αδέρφια και ήταν έγκυος εσένα. Ήταν φιλενάδα μου, σχεδόν αδελφή μου. Πώς θα την εγκατέλειπα τέτοιες ώρες. Φίλη, που ζω, εγώ φταίω μου. Άμα ήμουν ανέκο, έκανα ασφάλεια. 18 χρονών γύρω και με τον Ερχάν μωρό. Φοβήθηκα. Το είπα στην Ελσινόρα. Θα σου τα εξηγήσουμε όλα, παιδί μου. Όλα. Θα καταλάβω. Δεν ωφελεί, μάνα. Η δική μου η ζωή έσβησε. Μη μιλάς έτσι, αγνού. Ο Θεός μεγάλος. Φίλε μου, έλα, πάμε πάνω. Θα σκεφτούμε μαζί. Αδέρφια είμαστε. Είμαστε κύμα. Και βέβαια είμαστε. Τίποτα δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Σε αγαπάμε όλοι τόσο πολύ. Ακόμα και για σώμα. Θέλω να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ βαθιά. Μάνα, σα πηγαίνε. Πάω να ξαπλώσω. Να πείτε στον Ερχάν πως το φεγγάρι δεν έχει πια χρώμα. Ξέπαψε. Έτσι να τον πείτε. Θα καταλάβει εκείνος. Να μην το ξεχάσετε. Λέψε. Δεν θα το ξεχάσω. Θα το πούμε. Δεν πάμε. Τι κάναμε, Σαφηγέ. Τι κάναμε. Δικό μου είναι το κρίμα, πατζή. Λερώνω την αμαρτία μου. Α, εσύ τι φταίς. Φταίμε και οι δυο. Αν την είχαμε μιλήσει, αν ήξερε πως Ερχάν είναι αδερφός της, θα αποφεύγαμε τον κακό. Για να γλιτώσει σε μένα φτάσαμε σε. Δεν γινόταν αλλιώς. Θα σε σκότωνα. Μας ξεγέλασε το κισμέτ. Η μία. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα. Θα μιλήσω στον Ερχάν. Θα τον παρακαλέσω να φύγουμε για τα άδεια. Με άφηκε η μάνα με ένα σπιτάκι εκεί. Θα πουλήσω εδώ το τελέχο και θα τον πάρω να μείνω με εκεί. Παιδιά, θα ξεχάσω. Θα ξεχάσουμε σαν φυγέντη. Ή θα μας καταργούνται μέχρι τα γεράματά τους. Δεν ξέρω. Μα κάνε την προσευχή σου και ο Θεός είναι μεγάλος. Ίσως να μας συγχωρέσουν. Σαν φυγέ, μη φύγετε για τα άτομα. Το ξέρεις πως οι τζέκιδες άρχισαν να χτυπούν τους Ρωμιούς και εδώ στη Σμύρνη. Σε λίγες μέρες θα φύγουμε εμείς για την Ελλάδα. Θα φύγετε. Το ξέρω. Θα χαθούν. Κύριε φίλοι, τουλάχιστον εγώ την έβλη. Είπαν καρσί. Θα σιάξουν τα πράγματα. Δεν μπορώ. Σε ένα, σε δύο μήνες θα γυρίσουμε. Άμα, αν δεν γυρίσουμε, θα σε στείλω με μαντάτο από τη Μυτιλήνη. Να ξέρεις πού είμαστε και όποτε θες να άρχισε να τη βλέπεις. Μη με ξεχάσεις απλά. Ας ξέρω, Πέλκια, που βρίσκεστε να μαθαίνω τα χαμπέλης. Η Μυτιλήνη είναι κοντά. Φαίνεται από εδώ. Και αν πάλι αλλάξετε τόπο, στείλετε μαντάτο να κάνω κουμάδι. Τα μάμ. Τα μάμ, Σαφηγέ. Ο Παναήλης μυριώτησε να μας φυλάξει να μην δούμε τα χειρότερα. Γιατί ώρες τώρα, αυτός ο αγέρας βρεχέται σαν φωνιάς. Το πω κακό που έστω. Thank you.
Κρίμα μεγάλο. Αργά. Πολύ αργά. Περισσότερο δεν γίνεται. Αργά. Τι έγινε. Τα έμαθε το σερφί, τον αδερφή του. Το έμαθε Ζανίμος. Το πεϊμάνι του, η Σαφιγέ. Αχ, να μην το μάθουν ποτέ και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς την άλλη μέρα φεύγουν από την καθημερινή τη λίμνη και θα έμπαινε αναγκαστικό τέλος για το ότι την άνομη αγάπη. Όμως καλέ παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα πώς η μάνα σου είναι συνόλη. Είπε στα παιδιά της πως γέννησε στα άλογα. Και πώς θα φύγει αχανού να φύγει από το σπίτι της. Θα μας την πεις. Θα μας πεις και να βάζεις αυτές τις λυπητέρες ιστορίες. Ακούστε το λοιπόν τι γίνεται. Σα φυγέ χανού τα χείρια. Με ένα μικρό αγόρι στην εκκλησία. Κατάμενα. Ο άντρα του σκοτώθηκε στο λατομείο που δούλευε εργάτη. 19 χρονών αυτό, 16 σα φυγέ. Μικρή ήταν. Παρασύρθηκε. Έμεινε έγκυος ξανά. Μα ο προκομένος την παράτησε σύξυλη και μπάρκα. Περπισμένος, μίλησε της μάνας. Αν το μάθαιναν τα αδέρφια της, θα τις φάζανε σαν αρνί. Η μοίρα όμως το θέλησε να ακούσει την κουβέντα του Σικενιζέ, η μάνα της Αφηγέ. Δική της ήταν η ιδέα να στείλει την κόρη της στα Άδανα, δίθεν για να εγκατροπορέψει την άρρωστη μητέρα της, τη Χασεφέ, που έγινε εκεί. Και δεν θα το μάθαιναν έτσι τα αδέρφια της. Ακριβώς πάνω στην ώρα, πήγε στη μέση η μάνα. Καλό πήγε να κάνει η δόλια. Της πρότειναν λοιπόν να πάρει εκείνη το παιδί και να το μεγαλώσει κοντά στα υπόλοιπα έξι που είχε. Και δεν θα μου θεβόταν εκείνος είναι τέτοιο παιδί της οικογένειάς της. Αχ, τι έγινε. Εμείς οι γυναίκες, άμα θέλω, ξεγελούμε ακόμα και τη μοίρα την ίδια. Συνεννοήθηκε με τον πατέρα να παραστήσει την εγκυμονούσα για λίγους μήνες και να γεννήσει τάχα μακριά από τη Σμύρνη. Δήθεν πως πήγε ταξίδι στα άλλα. Ήταν καλός ο πατέρας μας. Ναι, ήξερε πως ο φίλος ήταν η αρσινόητη σαν πηγέ. Για τούτο μπλέχθηκε σε αυτή την περιπέτεια. Σαν πέρασε λοιπόν ο καιρός και γέννησε σαν πηγέ του κοριτσάκι της, πήρε τη μάνα του τον πατέρα και έφυγαν για τα άλλα. Ωστόσο, Καμάρκα μου, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια που λέει την παρεμβία. Κάποιο λάθος κάνει πάντα ο άνθρωπος και φανενόμενο. Μακριά από τη Σμύρνη, πέταξε η μάνα μου το μαξιλάρι που είχε πάνω στην κοιλιά της και περπάτησαν οι δυο τους στα στενά των αδάρων. Η μοίρα όμως, πανούργα καθώς είναι, τους έστειλε ένα πλανόδιο φωτογράφο και τους τράβηξε μια φωτογραφία. Τα υπόλοιπα, τα ξέρω. Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία της αδερφής και του Ερχάνου. Τι απέκτησαν αυτοί οι δύο γυναίκα, γιατί αδερφοί δεν γύρισαν στην Ελλάδα. Εγώ λέω να πάτε για ύπνο. Άλλη φορά θα σας πω τη συνέχεια. Όχι, γιαγιά, τώρα θα μας την πεις. Μην προσπαθείς να μας ξεγελάσει. Είναι σωστό και για φεναρές να μας κρίνει στο τέλος. Έχετε δίκιο. Τίποτα δεν μένει κρυφό κατά το μήνυμα. Όσο και αν σκεπάσαμε με το πάπλωμα του χρόνου τις τρεις τελευταίες μέρες μας στη Σμύρνη, αυτές ξανάρχονται στο νου της την καρδιά, σαν μαχαιριές, λοιπόν, το κορμί και την ψυχή. Κι όλα μαζί γίνηκαν μια εικόνα, που εγώ η Δόλια κατέγραφα με γραμμένα λόγια τότε. Ημερολόγιο. Τέλειωσα. Το ημερολόγιο σου είναι έφερε, Ρέντι. Ναι. Η τελευταία του σελίδα. Εδώ σταματούν όλα. Η ζωή μας στη Σμύρνη, η νιώτη μας, η αθωότητά μας. Μην μιλήσει έτσι, Δάου. Ο πόνος θα καταλαγιάσει. Χτεσινή μέρα, κερατσόμου, δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη.
Ο Κίμων έχει χάσει το νου του. Από τη στιγμή που μπήκε στην αποθήκη και τους βρήκε κρεμασμένους, έχασε τη φωνή του. Από τότε δεν βγάζει μιλιά. Εκείνος που αγαπούσε τόσο την αδελφή μας, την συνόδευσε στα μνήματα άφωνος, χωρίς να ουρλιάξει, δίχως να της πει ένα στερνό αντίο. Η Τασό στιγωμένεται από τις τύψεις. Η μάνα μπαινογένει στις κάμαρες και την αναζητεί. Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πριν. Έχει δίκιο, Φεναρέ. Έτσι, το ζούμε εμείς στο σπίτι μας. Πέρασαν 9 χρόνια από ό,τι πέθανε ο Νικόλας μας. Και στο τραπέζι καρέκλα που μένει πάντα αυγενή. Τέτοια είναι η ζωή και κανείς δεν μπορεί να τη ξεφύγει. Και με όλα τα αυτά, πάλι γλυκιά είναι το ψήφι. Φεναρέτη μου, κατέχω πως είναι βαρύς ο πόρος. Μα εσύ και ο Κωνσταντής είστε πιο δυνατοί πλέον. Πρέπει να σταθείτε στη θεία συνόρα. Στον Κλίμωνα, την Καλλιό, τον Ορέστη. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Οι πληγές ματωμένες. Αλλά ο χρόνος θα τα κάνει τα μέρα μέσα. Σωστά μιλεί και Ρατσό. Οι ζωντανοί χρωστούν στη ζωή και πρέπει να τους πληρώσουν τα κεσάτια. Έχετε αγώνα μπροστά σας. Και δεν είναι μονάχα η προσφυγιά που είναι αβάσταχτη. Μα έχει βιο πάλι. Και ούτε που ξέρουμε πώς θα μας αντιμετωπίσουν οι ντόπιοι στην Ελλάδα. Άμα ξεριζωθείς από τον τόπο σου, το σπιτικό σου, μοιάζει δεύτερο στον άνεμο. Ο παππούς μου έλεγε, όσο πρόσφυγας, δεν έχει πατρίδα. Γιατί χάνει εκείνη που έζησε και δεν τον θέλουν στην άλλη που πάει. Γι' αυτό είναι πάντα λυπημένος και γίνει τα μάτια του προς το παρελθόν. Εσύ, Αλέξα, που σπουδάζεις το Παρθεναγωγείο, μπορείς να με εξηγήσεις γιατί δεν θέλουν τους πρόσφυγες στη νέα πατρίδα. Τι τους έφτιαξαν οι καημένοι. Αγγελιό, είχε δίκιο ο παππούς. Οι ντόπιοι κάτοικοι, μονεμένοι στα σπίτια τους, στην δυσκολία τους, βλέπουν τους πρόσφυγες σαν απαρτικά. Πως τα είχαν στην πατρίδα για να πάξουν τις περιουσίες τους, να ταράξουν την αλήνη τους. Και πως αυτή είναι μόνο πατριώτη. Και άλλοι όλοι ξέρουν και οχτροί. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό. Γιατί και οι πρόσφυγες είχαν κάποτε πατρίδα και περιουσία. Και ήσαν οικοκυρέοι και αυτοί στα κονάκια τους. Όμορφα που μιλούν οι σπουδαγμένοι. Έτσι κάνω με αυτό το σιλενιό. Να μιλήσει και να σε βγουν με ανοιχτό το στόμα οι άλλοι. Κι όχι δά, σαν εμένα, που είμαι ένα ξύλο απελέκτητο. Νέισα, Αλέξα, παιδιά, ας τελειώνουμε. Όπου να δεν θα έρθει και όμως να φέρει. Πρέπει να είναι όλα έτοιμα, να μην τους καθυστερήσουμε. Τρεις ώρες δρόμο θα κάνουμε οι άνθρωποι. Εμείς, μέχρι στο αεροδρόμιο του πάρουμε πέντε τους πάμε. Από εκεί κάτω θα τους οδηγήσουν όμως να φέρει γιος του. Έτσι θα φάσει την κυρία Σιλόνη. Είναι δύσκολες ώρες για την πρέπει, όχι για μας. Και τι θέλεις, Λεόνι, εμείς εδώ θα μείνουμε. Πλέον και εμάς τους νομίζω να χειροτερέψουν τα πράγματα. Ακόμη και ο πατέρας μου, έτσι πρόσφατα, έλεγε πως δεν το κουνάει ένα πέμπτο της μήνυμα. Άρχισε πια να μας προετοιμάσει για κάτι τέτοιο. Είναι η φωτιά να ξημέρω.
Έλια σου, μάνα. Όλα θα γίνουν καθώς μπορείς. Κατεβείτε όλοι στην οβλή. Αφήστε μας μόνοι με τις αυτοδιά. Και κεράστε όλα τα παιδιά. Έχουμε έναν τόσο κόπο να μας βοηθήσουν. Κύριο μη κυρά συνόμου. Είναι αδερφωμένη σαν μια ραφιά όταν παραμένει το καλό τους. Αλλή μόνο να μην σας βοηθήσουν. Εσύ και οι φαμίλες του, χρόνια ολάκτερα, είναι από χέρι βοηθείας σε όλους τους μήνους. Να είσαι καλά, Λεωνίμα. Να είσαι καλά. Συγνώμη απλά. Τελείωσε απόψε. Φεύγει. Φεύγει μες στα φιλιά. Με ψυχή η δική μου θα μείνει για πάντα εδώ να. Την έθεψε μαζί με τον φυγατέρα μου. Ένα ψέμα η ζωή μας ασυνόη μου. Γυαλά, σπάγμα δικό που έκαψε και σε. Δεν φταίς εσύ, κοντζή μου. Αυτήν είχε φυλαγμένη μοίρα. Μια άτιμη μου. Το αλάχ με τιμώρησε σκληρά. Άτιμος ήταν εκείνος. 30 χρονών με τα κάλπλου τα χαλάς. Μικρό κορίτσι σου. Σε ξεγέλασε. Αν το φανέρανα τότε στα αδέρφια. Θα σε σκότωνα και το ξέρεις. Μακάρι να το έκανα. Δεν θα έφερνα τόσο πόνο. Και πιο πολύ, στα δύο παιδιά μου. Πιότερη η φίλη μου στην κάμαρα της. Καταγιώτων τη μοίρα της. Και εμένα, τη μάνα της που την έφτιαξα τέτοιο μυστικό. Βαρούσε ο Ερχάνιο τις δοθιές του στους τοίχους και στα πατώματα. Και ευχόταν να πεθάνω που το έλεγα για λάμπη. Hey, βά, για λαντζή του μια. Ρωτούσα απελπισμένη τα αδέρφια της, αν είναι Ρωμιά ή Τουρκάλη. Χριστιανή μου σου μάνα, τσιγατέρα δική μου ή δική σου. Τι κάνω, μαντατζή μου, τι κάνω. Πήραμε τα παιδιά μας από το χέρι και το οδηγήσαμε στην κρεμάλα. Αυτό κάνω. Αρσινόη απλά. Όλα είναι έτοιμα. Φεύγουμε. Θα φυγαίνω. Η ώρα ήρθε. Εγώ φεύγω. Να αφήνω το σπιτικό μου στα χέρια σου. Μπορεί κάποια μέρα να γυρίσουμε. Άμα, αν δεν γυρίσουμε, να το φροντίζεις. Και πάνω απ' όλα, θα πηγαίνεις στα χριστιανικά μνήματα. Και να βλέπεις την Ερυφήλη μου, να τη μιλείς. Τώρα πια, γύρισε σε σένα. Είναι δική σου την πατέρα. Ή την αφήνεις μονάχη. Είναι ευαίσθητη. Είχα καλομαθημένη. Άνοιξε δρόμο σήμερα. Θα μάσω, στα ελικά και στα δικά σημεία. Από το αρχά στην Ερυφήλη, και την ελπίδα στον Αντίο, Σαφιγέρα. Κι αν ανταμώσουμε ξανά, να θυμάσαι πως εμείς οι δύο νικήσαμε τις διαφορές και δεν πήραμε μοναχά στα χέρια τη ζωή μα και το θάνατο. Κι αν κάναμε λάθος και κρύψαμε την αλήθεια από τα παιδιά μας, το κάναμε από αγάπη για τη ζωή. Αντίο. Ναι, αγάπη.